Λοιπόν, ονομάζομαι Ζαχαρίας Μπακούσης. Έχω δημιουργήσει ένα ψηφιακό μουσικό όργανο που λέγεται iHarp και επιτρέπει σε ανθρώπους με τετραπληγία, με κινητικές αναπηρίες, να παίζουν μουσική με τα μάτια ή με κινήσεις του κεφαλιού. Έχω σπουδάσει πληροφορική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Καποδιστριακό, και έχω κάνει και ένα μεταπτυχιακό στη μουσική πληροφορική στο Πανεπιστήμιο Πομπέου Φάμπρα στη Βαρκελόνη, όπου συνέχισα με ένα διδακτορικό στο ίδιο πανεπιστήμιο πάνω σε προσβάσιμα ψηφιακά μουσικά όργανα και ένα μεταδιδακτορικό με θέμα το πώς η τεχνολογία μπορεί να υποβοηθήσει την εκμάθηση μουσικής. Εδώ και περίπου 4 χρόνια είμαι ένας από τους ιδρυτές μιας επιχείρησης κοινοφελούσκοπου που έχει σαν σκοπό να κάνει τη μουσική τα πιο προσβάσιμη στους ανθρώπους με αναπηρίες, μέσα στο οποίο το βασικό μας εργαλείο είναι το iHarp, η ματοάρπα. Μα το άρπα, ωραίο. Δεν το είχα σκεφτεί. Ναι. Παράλληλα είμαι και μουσικός, παίζω ακορντεόν. Έχω δουλέψει αρκετά χρόνια και σαν μουσικός, παίζοντας σε διάφορα σχήματα και καθηγητής μουσικής. Τώρα είμαι καθηγητής μουσικής σε άτομα με αναπηρίες. Έχω πολλούς μαθητές σε όλο τον κόσμο, που κάνουμε μαθήματα με το iHub Online και από κοντά. Τώρα και με την τύχη που είχα να συναντήσω τη Μαρία στον δρόμο μου, το iHub έχει μπει σε αρκετά σχολεία πλέον στην Ελλάδα, Κρήτη και Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία. Αυτά για μένα. Ωραία, Μαρία. Ποια είσαι και τι κάνεις. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ είμαι Βαρσαμάη Μαρία. Είμαι νηπιαγωγός, είναι το βασικό μου πτυχίο. Τελείωσα στο Δημοκρίδιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Έπειτα έκανα ένα μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου πάνω στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Και ξεκίνησα το διδακτορικό μου πάνω στις φυσικές επιστήμες και στην εκπαιδευτική συμπερίληψη στην Ελλάδα. Καθώς έκανα το διδακτορικό μου, ταυτόχρονα για να καλύψω το γνωστικό μου κενό, έκανα ένα δεύτερο μεταπτυχιακό πάνω στην ειδική αγωγή. Η ενασχόλησή μου με την εκπαιδευτική συμπερίληψη και με τα κοινά παράλληλα με έκανα να αναζητώ συνεχώς νέους τρόπους όπου άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες μπορούν να συμπεριληφθούν κοινωνικά και εκπαιδευτικά. Στην αναζήτησή μου αυτή, συνάντησα το iHarp και το Ζαχαρία Παπακούση. Πραγματικά, θεωρώ ότι από όσα πράγματα έχω δει, από πάρα πολλά δεν θέλω να τα κατονομάσω, ξεχωρίζει και ως προς το πόσο καινοτόμο είναι και ως προς τις δυνατότητες που δίνει το iHarp σε ανθρώπους με βαριές αναπηρίες να συμπεριληφθούν, να αποκτήσουν τη δυνατότητα να κάνουν κάτι μόνοι τους. Γιατί όταν μιλάμε για βαριές αναπηρίες, μιλάμε για άτομα που είναι πλήρως εξαρτώμενα. Το iHarp ουσιαστικά τους απεγκλωβίζει από την αναπηρία τους και ήταν κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Με χαροποιεί το γεγονός ότι ασχολούμαι και συνδράμω όσο μπορώ σε αυτό το έργο το σπουδαίο. Και τώρα έχω ξεκινήσει πολύ πρόσφατα το μεταδιδακτορικό μου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που αφορά στην προσβασιμότητα όλων των ανθρώπων σε εικονικό μουσείο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία όλα όσα μου λέτε. Και η αλήθεια είναι ότι μου δείχνετε ότι είστε άνθρωποι με παραστάσεις, οπότε είναι και λογικό κατά κάποιο τρόπο να δημιουργήσετε κάτι ωραίο και να το τρέξετε και ωραία. Θα ήθελα να μάθω λίγο περισσότερα τι είναι το iHeart. Δηλαδή, καταρχήν πώς ήρθε στο μυαλό σου, Ζαχαρία, να δημιουργήσει κάτι τέτοιο. Και δεύτερον, από ό,τι ξέρω δεν υπάρχει αλλού. Σωστά. Ωραία. Πώς σου φαίνεται το γεγονός ότι δημιούργησες κάτι ουσιαστικά original, δεν υπάρχει άλλο. Δεν ακούγεσαι, έχεις mute. Ωραία, έλεγα ότι με κάνει να νιώθω όμορφα και άσχημα ταυτόχρονα. Άσχημα γιατί Ασχολείται. περίμενα, όταν ξεκίνησα πρώτη φορά να το αναζητώ, περίμενα ότι κάποιος θα το είχε σκεφτεί ήδη. Και μάλιστα θυμάμαι όταν το πρότεινα και σε καθηγητές στη Βαρκελόνη, που έκανα το μεταπτυχιακό μου, ότι θέλω να κάνω κάτι για ανθρώπους με αναπηρία και μουσική, να παίζουν μουσική με τα μάτια. Είχαμε χαρακτηριστικά έναν καθηγητή να μου λέει ή το έχει κάνει κάποιος ήδη ή δεν γίνεται.
Και του λέω μετά από λίγο. Εγώ ήξερα ότι δεν το έχει κάνει κάποιος ήδη όταν το ρώτησα και ήξερα και ότι γίνεται, επειδή το είχα ήδη ψάξει. Οπότε έφαγε απόρριψη από μένα ο συγκεκριμένος καθηγητής. Πήγα σε έναν άλλον και το έκανα με έναν άλλον καθηγητή. Ναι, με κάνει να νιώθω όμορφα, που είναι μια τύχη αυτό, ότι σε προσωπικό επίπεδο, επειδή μου δίνει την αυτοικανοποίηση ότι έχω κάνει κάτι σημαντικό. Αυτό με κάνει να νιώθω όμορφα και μου φέρνει πολλές συγκινητικές στιγμές στην πορεία της ζωής μου, όταν ένας άνθρωπος με αναπηρία για πρώτη φορά καταφέρει να παίζει μουσική, μουσικός που απέκτησε κάποια αναπηρία ή όχι, κάποιος παιδί μαθητής που ξεκινάει από την αρχή μουσική. Μου προσφέρει πολλά στην έτσι, ένα αίσθημα ικανοποίησης και αυτοολοκλήρωσης. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή πώς συνέλαβε την ιδέα του να δημιουργήσει κάτι τέτοιο? Έχω διαβάσει κάποια πράγματα, αλλά θα ήθελα να τα ξανακούσω μια λίγη. Ναι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δύο γεγονότα συνέβαλαν. Το πρώτο ήταν το ατύχημα με την μηχανή ενός φίλου μουσικού. Ήμουνα στο στρατό, έκανα τη θητεία μου και είχε ένα ατύχημα και κάναμε πρόβες. Ετοιμαζόμασταν να παίξουμε σε κάποιο μαγαζί μαζί. Κάναμε πρόβες μέσα στο Κεπίκ που ήμουν εγώ και ήμουν στο... Σήκωνα τηλέφωνα. Ερχόταν εκεί στο δωμάτιό μου και παίζαμε, αλλά δύο μέρες πριν κάνουμε το πρώτο μας live, είχε αυτό το ατύχημα και την επόμενη φορά που τον είδα ήταν μέσα στο νοσοκομείο. Αλλά δεν ήξερα αν θα κουνήσει τα χέρια του, επειδή είχε τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη. Τελικά τα κούνησε τα χέρια του και συνεχίζει να παίζει λύρα, κριτική λύρα. Και ήταν ένα σοκ. Οπότε συνειδητοποίησα ότι αν δεν μπορούσε να κουνήσει τα χέρια του, δεν θα μπορούσε να ξαναπαίξει μουσική. Και ήξερα ότι η μουσική είναι η ζωή του. Οπότε κατάλαβα ότι κάτι πρέπει να γίνει. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να παίζουν μουσική. Η τεχνολογία ήξερα ότι αυτή η δυνατότητα την παρέχει από τα λίγα που είχα αναζητήσει. Και ένα άλλο γεγονός που επίσης με έσπρωξε αυτή η κατεύθυνση είναι η θάλασσα μέσα μου. Μία ταινία του Αλμοδοβάρ, νομίζω. Η θάλασσα μέσα μου δείχνει έναν άνθρωπο που διεκδικεί το δικαίωμά του στην αυτοκτονία ουσιαστικά, επειδή είναι τετραπληγικός από ατύχημα και αυτό στη σπονδυλική στήλη. Και με έκανε να διερωτηθώ γιατί αυτός ο άνθρωπος πώς θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη επιθυμία να ζει. Και η απάντηση που εγώ κατέληξα μέσα μου είναι ότι για να... αυτό που δίνει πιο πολύ όρεξη στους ανθρώπους να ζήσουν είναι να νιώθουν χρήσιμοι, να κάνουν κάτι για τους άλλους. Και θεωρώ ότι όταν κάποιος μπορεί να παίξει μουσική, μπορεί να προσφέρει κάτι στους άλλους, είτε γίνοντας συνθέτης, είτε παίζοντας μουσική. Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να αποτελέσει ένα κίνητρο για τη ζωή ενός ανθρώπου, να τον κάνει να έχει μεγαλύτερη θέληση για ζωή. Και τώρα αφήνουμε λίγο τη Μαρία πιο έξω. Θέλω περισσότερο να μάθω, ας πούμε, τι εργαλεία χρησιμοποίησες ώστε να το υλοποιήσεις το συγκεκριμένο πρόγραμμα? Αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιεί eye tracking, δηλαδή τεχνολογία εντοπισμού βλέμματος. Δηλαδή ο υπολογιστής μπορεί να γνωρίζει πού κοιτάς στην οθόνη. Γι' αυτό χρησιμοποιείται μία κάμερα. Όταν ξεκίνησε η υλοποίηση, έπαιρνα μία κάμερα PlayStation, κατέβασα ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα, το τροποποίησα λίγο, δούλευα έτσι με do it yourself. Έφτιαξα μόνος μου την κάμερα, ουσιαστικά δεν την έφτιαξα, ακολουθώντας οδηγίες open source online. Καθώς πέρασαν τα χρόνια, άρχισαν να βγαίνουν εταιρείες που πουλάνε αυτές τις κάμερες. Από τότε τις πουλάγα, αλλά ήταν πάρα πολύ ακριβές. Που έχει πέσει πάρα πολύ το κόστος. Πλέον κάποιος με περίπου 250 ευρώ μπορεί να αγοράσει μια κάμερα που προορίζεται για βίντεο παιχνίδια, αλλά δουλεύει πολύ καλά για να παίζει και κάποιος μουσική ή να χειρίζεται γενικότερα τον υπολογιστή με τα μάτια. Εδώ την έχω την κάμερα. Αυτή εδώ είναι, έτσι μοιάζει. Αυτή η κάμερα μπαίνει κάτω από την οθόνη του υπολογιστή. Δουλεύει με... έχει κάποια προβολής υπερήθρων που φωτίζουν τα μάτια και μετά με επεξεργασία της εικόνας των ματιών, εντοπίζοντας τις ανακλάσεις πάνω στην κόρη του ματιού,
και το που είναι η κόρη του ματιού, το μαύρο, μπορούμε να βρούμε το που κοιτάζει ακριβώς ο χρήστης. Από εκεί και πέρα, την ώρα που κοιτάς μία νότα, οι νότες βρίσκονται όπως είναι το iHarp στην περιφέρεια ενός κύκλου. Κοιτάζοντας λοιπόν το κάθε χρώμα, κάθε νότα έχει το δικό της χρώμα, ακούγεται μία νότα. Και από εκεί και πέρα είναι το άλλο το στάδιο που είναι η εκμάθηση μουσικής, όπου έχω αναπτύξει μέσα στο iHarp κάποια εργαλεία που μπορεί κάποιος χωρίς να γνωρίζει μουσική και να διαβάζει νότες, κατευθείαν να ξεκινήσει να παίζει μελωδίες, να τις απομνημονεύει, σαν ένα παιχνίδι δηλαδή έχει γίνει. Είναι όπως ένα παιχνίδι ακριβώς που υπήρχε, ας πούμε, ναι, δεν ναι. ξέρω αν υπάρχει ακόμα, που σου Πώς μάθαινα, λεγόταν, εντάξει, ε? ήθελε. Δεν Ναι, θυμάμαι πώς αυτό. λεγόταν κι εγώ, αυτό Ναι, σκέφτομαι. κάτι με Τζον, κάτι δεν θυμάμαι. Ναι. Άτομα τα οποία ουσιαστικά όμως έχουν πρόβλημα όρασης δεν μπορούν να παίξουν το παιχνίδι, έτσι δεν είναι, να χρησιμοποιήσουν το iPhone. Έχω μια μαθήτρια που έχει κάποια προβλήματα όρασης, δηλαδή έχει, δεν βλέπει πολύ καθαρά στο κέντρο, βλέπει πιο πολύ περιφερειακά, αλλά μπορεί να παίξει. Δηλαδή, καθώς είναι χρώματα έντονα και μεγάλα και κουμπιά μεγάλα, εάν τα προβλήματα όρασης δεν είναι πολύ σοβαρά, μπορεί κάποιος να παίξει. Αν δεν μπορεί να βλέπει καθόλου, τότε ναι, δύσκολο. Μια ακόμα ερώτηση και να πάμε λίγο στη Μαρία. Πώς γίνεται, βλέπει τις νότες, βλέπει ουσιαστικά τους αισθητήρες, ο αισθητήρας βλέπει το μάτι, αλλά πώς πατιούνται ουσιαστικά οι νότες μέσω του ματιού? Λοιπόν, δύο τρόποι υπάρχουν. Ο πιο συνηθισμένος είναι που θέλουμε να χρησιμοποιούμε όταν γίνεται. Ακριβώς στη στιγμή με όσο γίνεται μικρότερη καθυστέρηση που κοιτάζει ο χρήστης τη νότα, ακούγεται η νότα. Αυτό μας επιτρέπει να παίξουμε στο ρυθμό, γιατί αν υπήρχε χρονοκαθυστέρηση, τότε θα ήταν πολύ δύσκολο να παίξουμε ρυθμικά μουσική. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι χρήστες δεν έχουν τη μεγάλη ακρίβεια στο που κοιτάνε και μπορεί να θέλουν να έχουν ακρίβεια όμως στο ποια νότα πατάνε παρόλα αυτά. Εκεί μπορούμε να εισάγουμε μια χρονοκαθυστέρηση όπου ουσιαστικά η κάθε νότα πατιέται κοιτώντας παρατεταμένα αυτή τη νότα. Υπάρχουν και δύο επιλογές. Ναι. Αλλά προσπαθούμε χωρίς χρονοκαθυστέρηση, όπου απαιτείται μεγαλύτερη βέβαια αυτοσυγκέντρωση και έλεγχος, γιατί εκεί έχουμε το γνωστό πρόβλημα του μίδα, λέγεται. Του αγγίγματος του μίδα. Όλοι ξέρουμε το μίδα, ότι αγγίζει γίνεται χρυσός. Έτσι. Έτσι είναι και με τα μάτια. Όταν έχουμε μια διεπαφή όπου τη χειριζόμαστε με τα μάτια, πρέπει να προσέχουμε πολύ καλά πού κοιτάμε. Γιατί ό,τι κοιτάμε γίνεται χρυσός. Ό,τι κοιτάμε παίζει, ακούγεται. Οπότε θέλει μεγάλη αυτοσυγκέντρωση και εξάσκηση να παίξει κάποιος καλά. Πραγματικά ακούγεται πολύ σπουδαίο και ξανά μπράβο ουσιαστικά για αυτή την προσπάθεια. Μαρία, έχεις αναλάβει ουσιαστικά το κομμάτι της εισαγωγής του iHarp στα σχολεία και της πρόθεσής του γενικότερα. Πόσο εύκολο ήταν στην αρχή αυτό? Τι εννοώ? Είναι μια κοινωνία η ελληνική η οποία τα σχολεία είναι σε καλό επίπεδο θα μπορούσα να πω, αλλά όπως και να το κάνουμε είναι κατά τη γνώμη μου λίγο δύσκολο το να βάλεις καινούργια πράγματα μέσα στα σχολεία. Πώς αντιμετώπισες στην αρχή, πόσο εύκολο σου ήταν να το κάνεις? Ήταν και είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί η ελληνική κουλτούρα είναι μια κουλτούρα η οποία οι Έλληνες έχουμε μια τάση να αντιστεκόμαστε στην αλλαγή. Αλλά ήμουν τυχερή, γιατί η πρότασή μου αρχικά είχε γίνει στον Δήμο που υπήρξα εκλεγμένη και δραστηριοποιήθηκα ως Σύμβουλος Κοινότητας Ευόσμου, στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, όπου ο Δήμαρχος τότε, ο Κλάνδης ο Μανταλιανός, που είναι ακόμη και σήμερα δηλαδή, είχε ένα παιδί με σπαστική τετραπληγία, το οποίο το έχασε σε ηλικία 13 ετών. Επομένως, επειδή είχε αυτή τη βιωματική εμπειρία ως πατέρας ενός παιδιού με σπαστική τετραπληγία, ήταν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος. Και ενώ θεωρήθηκε από πολλούς κάτι επιτηδευμένο, κάτι δύσκολο, ή αρκετοί είπαν ότι πάμε να κάνουμε κάτι τη στιγμή που δεν υπάρχουν βασικές υποδομές, ράμπες, διαβάσεις, αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι το να αλλάξεις την κουλτούρα, να αναδιαμορφώσεις τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων που απαρτίζουν την κοινωνία μας, είναι
σημαντικότερο από το να φτιάξεις μία ράμπα ή το να φτιάξεις μία διάβαση στην οποία θα σταθμεύσει ο κάθε άνθρωπος που δεν έχει μάθει να είναι ευαισθητοποιημένος και δεν έχει συνδράμει η κοινωνία στο να τον ευαισθητοποιήσει σχετικά. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε όλο αυτό από μία συναυλία. Μπορώ να πω ότι, και οφείλω να πω, ότι το δικό μου κίνητρο, γιατί δεν θέλω να το ομελήσω, ήταν η Αλεξάνδρα Κερλίδου, η κοπέλα η οποία ζει στη Μυτιλίνη, είναι η πρώτη Ελληνίδα που πέσε συναυλιακό επίπεδο μουσική με τα μάτια. Και όταν την είδα, ήρθα σε επαφή με τον Ζαχαρία και του πρότεινα να κάνουμε μια συναυλία. Δηλαδή, για να μπει κάτι στα σχολεία, θέλω να πω ότι έπρεπε να έχουμε κάτι να τους δείξουμε και να τους αποδείξουμε ότι αυτό το οποίο ισχυριζόμαστε δουλεύει στην πράξη. Και δεν δουλεύει κάπου αλλού, δεν δουλεύει στην Ισπανία, στον Καναδά ή στη Σουηδία, δουλεύει στην Ελλάδα, στη χώρα μας και είναι δίπλα μας. Υπάρχει και μια καχυποψία δηλαδή. Κάναμε λοιπόν την πρώτη συναυλία μαζί με τον Ζαχαρία, την Αλεξάνδρα και την Νατάσα την Ποφίλιο στο Δήμο μας, με την υποστήριξη του Δημάρχου μας και φυσικά του Προέδρου της κοινότητας που ήταν ο κ. Φωτιάδης, ο οποίος ήταν σχετικός γιατί είναι γιατρός και ασχολείται με άτομα που έχουν σπαστική τετραπληγία. Δηλαδή, ήμασταν μια ομάδα ανθρώπων που το ξεκινήσαμε, οι οποίοι ήμασταν όλοι σχετικοί, εγώ με τη συμπερίληψη, ο Δήμαρχος με το παιδί του και ο κύριος Φωτιάδης ως γιατρός που έβλεπε πολλά περιστατικά. Εφόσον λοιπόν υπήρχε η συναυλία και το βίντεο, μετά υπήρχε μια διάχυση αυτής της δράσης, περιορισμένη μπορώ να πω, αλλά στοχευμένα από εμένα, το έδειξα το υλικό σε κάποιους ανθρώπους που πίστευα ότι μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά, όπως ο κύριος Μπαχαράκης που υπηρετούσε τότε ως αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος μόλις το είδε μου λέει «Μαρία, θα το κάνουμε αυτό». Κάλεσε σε συνάντηση τον κύριο Βαμβακούση, την Αλεξάνδρα. Υπήρχε μια συνεργάτηση, η κυρία Στέλλα Ελληνίδου, που ακόμα και σήμερα και οι δύο βοηθούν και στηρίζουν το πρόγραμμα και ξεκινήσαμε και κάναμε ένα κάλεσμα της εκπαιδευτικής κοινότητας σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Ανταποκρίθηκαν πάρα πολλοί συνάδελφοι, μπορώ να πω εθελοντικά, υπεροριακά πέραν του ωραρίου τους. Ήρθαν και ταξίδευσαν από 6 νομούς στη Θεσσαλονίκη και ήρθαμε και εμείς μαζί με τον Ζαχαρία και αφιερώσαμε 2 ολόκληρες μέρες, πάρα πολλές ώρες, 9 το πρωί με 9 το βράδυ στον ΟΕΣΙΣ, να μπορέσουμε να τους εισάγουμε στο πώς δουλεύει το iHeart και έπειτα κινητοποιηθήκαμε στο να διασφαλιστεί όσο το δυνατόν γίνεται σε περισσότερες σχολικές μονάδες ο εξοπλισμός ώστε να τρέξει το πρόγραμμα. Αυτή η διαδικασία ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Τα καταφέραμε ως έναν βαθμό, αρκετό, για να παρακινήσει και άλλα σχολεία να συνεχίσουν και άλλες περιφέρειες να μπουν στο πρόγραμμα. Με συγχωρείτε. Πάμε λίγο τώρα στο κομμάτι της συναυλίας που έρχεται στις 13 του μήνα στη Θεσσαλονίκη. Εκεί πέρα θα τραγουδήσει η Αναστασία με την Αλεξάνδρα. Θα παίζει η Αλεξάνδρα ουσιαστικά στην ορχήστρα. Θα υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία θα είναι με σπαστική τετραπληγία και θα παίζουμε στο iHeart ή μόνο η Αλεξάνδρα? Η ερώτηση ποιον απευθύνεται? Σε σένα, για αρχή. Και αν θέλει κάτι, συμπληρώνει και ο Ζαχαρίας, εννοείται. Okay. Όχι, θα υπάρχει μόνο η Αλεξάνδρα σε αυτή τη συναυλία. Είναι η συναυλία της Αλεξάνδρας, ουσιαστικά του Παλμού, αν διαφεσβείται, και φυσικά της Αναστασίας. Και του iHeart, εννοείται, γιατί χωρίς το iHeart δεν θα είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Θα ήθελα να πει ο Ζαχαρίας την επόμενη συναυλία. Ναι. Σε μιούν, Ζαχαρία. Έχω λίγο βήχα και το κλείνω για να μην σας ενοχλώ όταν μιλάτε και μετά ξεχνάω να τα ανοίγω. Λοιπόν, εγώ έρχομαι από Κρήτη, Θεσσαλονίκη για 2 συναυλίες αυτή τη φορά. Την επόμενη μέρα, λοιπόν, έχουμε μια χριστουγεννιάτικη συναυλία που διοργανώνεται από την Περιφερειακή Εκπαίδευση Κεντρικής Μακεδονίας.
στην οποία θα συμμετέχουν σχολεία από την Κεντρική Μακεδονία που συμμετέχουν σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει από πέρυσι, όπου μια επιλογή κάποιων μαθητών από τα σχολεία θα παίξουν κάλαντα ουσιαστικά και άλλα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Σε αυτή τη συναυλία θα είναι και μαθητές, μια μεγάλη ορχήστρα και χοροδία του Μουσικού Σχολείου των Γιάννητσών. Αυτή η συναυλία, δεν είπα, θα γίνει στα Γιάννητσά, στο Πνευματικό Κέντρο Γιάννητσών, την επόμενη μέρα, δηλαδή την Τετάρτη παίζουμε με την Αναστασία στην πλατεία Αριστοτέλους στις 7 η ώρα, 24 ώρες μετά ακριβώς, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στα Γιάννητσά, στο Πνευματικό Κέντρο, σε ένα μεγάλο χώρο εκεί. Και αυτά. Μπορώ να σου πληρώσω ναι, ναι. Και εγώ πάνω σε αυτό. Απλά επειδή έχω COVID, δεν μπορώ να μιλήσω τόση ώρα συνεχόμενα. Έχουμε δηλαδή δύο συναυλίες. Τη μία συναυλία θα είναι η πρώτη συναυλία που τέσσερις μαθητές με σπαστική τετραπληγία συν την Αλεξάνδρα φυσικά θα παίξουν επί σκηνής, μαζί με άλλους μαθητές από άλλα σχολεία. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί είναι μια προσπάθεια που αγκαλιάστηκε από την διεύθυνση, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, από τη Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Πέλλας, από το Δήμο Πέλλας, από όλους τους εκπαιδευτικούς 6 σχολείων στην Θεσσαλονίκη και στην Πέλλα. Και θέλω να πω ότι υπήρχαν και άλλα σχολεία που θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη συναυλία, αλλά λόγω της απόστασης δεν θα μπορέσουν τώρα, αλλά θα έχουμε μια επόμενη τελική συναυλία που θα μπορέσουν να συμμετέχουν όλα μας τα σχολεία. Υπάρχει πάρα πολύ αγάπη και πολλή δουλειά των συναδέλφων εκπαιδευτικών και όλοι ανυπομονούμε να δούμε αυτό το αποτέλεσμα. Ποιες είναι οι προσδοκίες ουσιαστικά μέσα των συναυλίων, ενώ τι προσπαθείτε να κάνετε εκτός του να διαχυθεί, ας πούμε, η πληροφορία ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα και ότι είναι κατάλληλο για παιδιά με σπαστική τετραπληγία και να πάει στα σχολεία. Θέλετε να το κάνετε, ας πούμε, πιο γνωστό, θέλετε να πάει, να πάει και εκτός, να το πω, των ορίων του δημοσίου σχολείου. Να απαντήσω ή απαντήσω πάλι πρώτα εγώ και μετά σε πλήρω. Λοιπόν, τι θέλουμε να κάνουμε. Καταρχήν, μέσα από τις συναυλίες θεωρώ ότι είναι αναδεικνύονται και οι ικανότητες των ανθρώπων με αναπηρία. Πολλές φορές ένας άνθρωπος με αναπηρία έχει κάποιες ικανότητες που δεν μπορεί να τις δείξει, επειδή δεν μπορεί να επικοινωνήσει, δεν μπορεί να μιλήσει. Οπότε, με το να βλέπει ο κόσμος, η κοινωνία, άτομα με αναπηρίες να παίζουν μουσική σε ένα καλό επίπεδο, να κάνουν κάτι που είναι πολύ δύσκολο και μάλιστα πολλές φορές σε συναυλίες και εκδηλώσεις φωνάζουμε και κόσμο το κοινό να έρθει να παίξει με τα μάτια. Και όταν συνειδητοποιώντας λοιπόν ότι με το iHarp, αυτό που καταφέρνουμε αυτή, ένα αποτέλεσμα μελέτης, δουλειάς, συγκέντρωσης, εξάσκησης, πειθαρχίας, συνειδητοποιεί και ο κόσμος, η κοινωνία, ότι είναι κάτι το οποίο. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που το ναι, το είχα έτοιμα από πριν και μιλάει και η Μαρία ένα κλικ. Λοιπόν, αυξάνεται λοιπόν η ενσυναίσθηση στην κοινωνία, ότι η κοινωνία καταλαβαίνει ότι είναι άνθρωποι που μπορούν να καταφέρουν πολλά πράγματα αν τους δοθεί η ευκαιρία. Αυτό είναι ένα κέρδος. Και αυτό νομίζω ότι η μουσική και άλλες τέχνες, το θέατρο, ο χορός, αλλά και η μουσική μπορεί να το καταφέρει. Πέρα από αυτό, προσωπικά το χειροκρότημα είναι η τροφή του καλλιτέχνη, λένε. Έχω προσέξει το πόσο πιο πολύ όρεξη δίνει στους μαθητές μου να μελετάνε και να γίνονται καλύτεροι όταν τους ανακοινώνω ότι έχουμε συναυλία. Δηλαδή, η Αλεξάνδρα τώρα έχει πέσει με τα μούτρα στη μελέτη, της έχουμε βάλει πάρα πολύ δουλειά, δύο συναυλίες. Οπότε, ένα άλλο κέρδος μέσα από αυτό για μένα είναι ότι η Αλεξάνδρα γίνεται καλύτερη μουσικός, πολύ πιο γρήγορα. Και χαίρεται και πράγματα τα οποία ίσως διαφορετικά δεν θα μπορούσε να ναι, χάρει ναι. Ένα άτομο με σπαστική τετραπληγία, ναι, μάλιστα. ναι, ναι. Μαρία, τι έχεις να συμπληρώσεις όλο αυτό?
Έχω να πω ότι το iHarp, έτσι όπως το έχω εσωτερικεύσει εγώ τουλάχιστον μέσα από την επαφή μου με τον Ζαχαρία, με την Αλεξάνδρα και όλους αυτούς τους ανθρώπους που το έχουν αγκαλιάσει, είναι ότι σκοπός μας δεν είναι μόνο να δώσουμε την ευκαιρία σε ανθρώπους που δεν μπορούν με τυπικούς τρόπους να μάθουν ένα κλασικό όργανο, αλλά να συνδράμουμε ουσιαστικά και πολυδιάστατα, ώστε όλοι οι άνθρωποι, όλη η κοινωνία να αντιληφθεί ότι αυτό το οποίο βλέπω σε έναν άνθρωπο δεν μπορεί να αποτελέσει κριτήριο για να αξιολογήσω και να χαρακτηρίζω τον άνθρωπο. Δηλαδή πολλές φορές βλέπουμε ένα παιδί ή ένα άτομο που έχει σπαστική τετραπληγία που κατά την πλειοψηφία τους δεν έχουν αναπτύξει λόγο λόγω της εγκεφαλικής παράλυσης, δεν κινούνται από τον λαιμό και κάτω και σου λένε δεν υπάρχει περίπτωση να μπορεί να κάνει πολλά αυτός ο άνθρωπος. Η άγνοια λοιπόν είναι σημαντικό να αντικατασταθεί από τη γνώση και η βιωματική γνώση, η βιωματική εμπειρία, λέμε εμείς οι εκπαιδευτικοί, ότι είναι ο καλύτερος τρόπος μάθησης για τον άνθρωπο, γιατί ουσιαστικά εκείνη την ώρα φιλτράρει όλα τα πιστεύω του, όλες τις προηγούμενες προγενέστερες γνώσεις με αυτό το οποίο βιώνει και δημιουργεί κάτι το οποίο έχει μια μοναδική αξία για τον ίδιο. Επομένως, οι συναυλίες είναι μια ευκαιρία να επηρεάσουμε και να γνωστοποιήσουμε τις δυνατότητες, όπως είπε ο Ζαχαρίας, των ανθρώπων με βαριές αναπηρίες. Επίσης, αποτελεί κίνητρο και λόγο για τους μαθητές, αλλά είναι και πάρα πολύ ωραίο και για μας όλους που συμμετέχουμε. Θεωρώ ότι το κάνουμε επειδή το χαιρόμαστε κιόλας, δηλαδή δεν θέλω να μας το πάρω αυτό. Οι συναυλίες είναι κάτι, είναι η γιορτή μας. Κάθε φορά που πετυχαίνουμε κάτι παραπάνω και κάτι παραπάνω, δοκιμάζουμε τα όρια μας, το ρεπερτόριό μας, σωστά Ζαχαρία, αλλάζουμε τις ρεπερτόριες. Με τώρα αυτή η συναυλία που έρχεται στις 13 Δεκεμβρίου, θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση για το iHarp και για τον ναι, Ζαχαρία ναι. Και για την Αλεξάνδρα και για εμένα, για το πώς θα το επικοινωνήσω. Γιατί είναι ένα ρεπερτόριο το οποίο δεν ήταν κοντά μας. Και όταν μίλησα με τον Παλμό και μου είπαν ότι η τραγουδίστρια η οποία θέλει να κάνει αυτή τη συναυλία είναι η Αναστασία. Ναι. Πραγματικά προβληματίστηκα πάρα πολύ, δεν ήξερα τι να κάνω. Λέω τώρα, πολύ ωραία, μας αρέσει γιατί σκέφτηκα ότι οφείλουμε να το επικοινωνήσουμε και σε άλλο κοινό. Δηλαδή δεν έχει νόημα να επικοινωνείς κάτι μόνο σε ανθρώπους που ακούνε έντεχνη μουσική. Είναι σημαντικός, μια Αναστασία έχει πάρα πολύ νεανικό κοινό. Και το νεανικό κοινό είναι για μένα ένα κοινό πολύτιμο. Γιατί έχει μέλλον μπροστά του, μπορεί να φέρει την αλλαγή, είναι πολύ τολμηροί, έχουν όλα αυτά τα social media και τον τρόπο που επικοινωνούν την πληροφορία. Επομένως, αν τους επικοινωνήσεις κάτι τόσο σημαντικό που μπορεί να μην το ξέρουν και να μην το έχουν φανταστεί, θεωρώ ότι θα συνδράμουν ακόμη περισσότερο για να το υιοθετήσουν και οι ίδιοι με κάποιο τρόπο στη ζωή τους και να το επικοινωνήσουν και σε άλλους συνομήλικους ανθρώπους.